Η Ελλάδα πέρασε την εικόνα ενός αξιόπιστου εταίρου έναντι ενός εταίρου που κάνει ανατολίτικα παζάρια για να πάρει ανταλλάγματα, ανέφερε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων κ. Γιάννης Βαλινάκης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, στον 98,9 Αλφα Radio με αφορμή το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθηγητής έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην παρουσία Χόκστιν στις επαφές. Ο υψηλόβαθμος σύμβουλος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ασφάλεια, State Department Senior Advisor for Global Energy Security, Amos Hochstein, κάνει τον μεσολαβητή για να υπάρξει μια ρύθμιση της ΑΟΣ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μιλάμε για την περιοχή από όπου θέλει η Τουρκία να περάσει ο Τουρκο-Ισραηλινός αγωγός, που ή από εκεί θα περάσει ή από την ΑΟΣ της Κύπρου. Για τα λεγόμενα Μητσοτάκη στην ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο, καταρχάς την χαρακτήρισε μοναδική, αλλά εξέφρασε την ελπίδα του να έχουν ζυγιστεί, ενώ για την επόμενη τουρκική πρόκληση, όπως είπε, έχει προαναγγελθεί για το καλοκαίρι. Τόνισε πως τα πραγματικά αποτελέσματα για Αθήνα, Ουάσιγκτον, Άγκυρα θα κριθούν στην πορεία, αλλά δήλωσε πως κρατάει μικρό καλάθι. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, χαρακτήρισε την εμφάνιση από τον Πρωθυπουργό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως εμφάνιση πολιτικού παγκοσμίου βεληνεκούς και μίλησε για βαθιστόχαστο πολιτικό και πρόσθεσε πως τα αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες ακόμη και του πιο αισιόδοξου. Για την απόκτηση από την χώρα μας μιας μοίρας F-35, είπε πως θα γίνει πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα έχουμε αεροσκάφη F-35 από το 2028 και μετά. Είναι εξάλλου και η περίοδος που η χώρα μας θα έχει το δημοσιονομικό χώρο να τα αποκτήσει, καθώς η χώρα μας θα κάνει δαπάνες έξω από τις δημοσιονομικές της δυνατότητες. Ανέφερε ακόμη πως η Lockheed Martin εξέφρασε ενδιαφέρον για επένδυση στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.